Φίλες και φίλοι, για χαρά, καλησπέρα. Σε ένα joy vlog. Σε ένα vlog, πες. Έτσι μας έχεις βάλει τα λέμε ένα joy vlog. Φίλε, πρέπει να έχουμε μια ταυτότητα. Ναι. Λοιπόν. Όχι, εντάξει, ναι, είναι κάτι δικό μας. Είναι κάτι δικό μας. Ναι. Κυριακάτικο. Τι θα συζητήσουμε σήμερα στο σημερινό κυριακάτικο vlog? Ναι, θέλαμε να το σπάσουμε λίγο με τα παιχνίδια, όλο το top 10 και τέτοια, και να ακούσετε και λίγο και τις απόψεις μας πάνω σε διάφορα θέματα. Mm-hmm. Έτσι το σκέφτηκα δηλαδή και το συζήτησαμε με τον Μάικ τι θα κάνουμε και τι αποφασίσαμε να κάνουμε, να μιλήσουμε. Θα το έχουμε καταλάβει και από τον τίτλο βέβαια. Ναι. Πάντα το καταλαβαίνω από τον τίτλο. Απορώ γιατί τα λέμε τι θα πούμε. Ναι, θα μιλήσουμε για fanboys. Ναι, fanboys. Ή οπαδού. Κάτι που είναι λίγο. Ναι, αυτό που μας ενδιαφέρει. Οπαδηλίκη, ναι, εντάξει. Τώρα, η οπαδηλίκη γενικά υπάρχει σε όλες τις εκφάσεις της ζωής. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε πολιτική, είτε τέτοια. Εμείς θα ασχοληθούμε με το gaming οπαδηλίκη. Ναι. Το οποίο μας ενοχλεί. Ιδιαίτερα. Μας ενοχλεί γιατί το έχουν. Καταρχήν, όποιος παίρνει μια κονσόλα έχει αυτό το αίσθημα της κτητικότητας. Νομίζω ότι του ανήκει και ότι πρέπει αυτό να πάει καλά, και καλά. Νομίζω ότι έχει μετοχές. Με τη Sony, ξέρω εγώ, με τη Microsoft, με το PC. Ναι. Αυτό ξέρεις γιατί γίνεται, νομίζω γιατί κάθε φορά που αγοράζεις κάτι στο gaming, ας πούμε συγκεκριμένα για το gaming, μιλάμε πρέπει να δικαιολογά, πρέπει να δικαιολογήσεις και αυτό που αγόρασες, ότι είναι η σωστή επιλογή. Πρέπει να δικαιωθεί η επιλογή, η δική σου. Ναι, ανεξάρτητα. Και πολλές φορές δηλαδή έχεις παροπίδες, κοιτάς έτσι, δεν βλέπεις τίποτα άλλο και μπορεί να έχει τα χίλια μύρια όσα η κονσόλα ή το παιχνίδι ή το οτιδήποτε. Ναι. Και δεν τα βλέπεις. Και συνήθως. Αυτό είναι τα fanboys. Αυτό, άμα θέλουμε να το ορίσουμε δηλαδή τι είναι, ναι. Είναι αυτοί που είναι τόσο. Φοράνε παροπίδες που δεν μπορούν να γνωρίσουν οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που κατέχουν. Απλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι για ποιο λόγο. Ας πούμε, θυμάσαι Resident με Silent Hill. Ναι. Να το πω εκεί πέρα εγώ. Το παντικό ήταν αυτό. Ναι, για ποιο λόγο να σου λέω εσένα, ας πούμε εγώ, ναι. Μόνο Silent Hill, μην παίξεις Resident. Για ποιο λόγο να τον αποκλείσω τον άλλο να έχει, ας πούμε, παράδειγμα κάνω τώρα, έτσι, ναι. Αν και είχε συμβεί αυτό. Κοιτάξτε, δεν με ενοχλεί, Μάκη, δεν με ενοχλεί να έχει κάποιο επιχειρήματα, να έχει παίξει και τα δύο παιχνίδια και να έχει επιχειρήματα ότι το Resident Evil να μ' αρέσει περισσότερο, γιατί έχει περισσότερους, ας πούμε, περισσότερο πιστολίδι, ας πούμε, από το Silent Hill. Ναι. Δηλαδή, ανέφερε σε αυτό το παράδειγμα, το λέω τώρα. Mm-hmm. Άμα υπάρχουν επιχειρήματα και μπορείς να με επιχειρήματα τεκμηριωμένα να πεις την άποψή σου ότι αυτό το παιχνίδι δεν μ' αρέσει ή όχι, είναι δεκτό. Ναι. Και δεν είναι ο παντελίκη εκεί. Το παντελίκη είναι όταν, ας πούμε, κάποιος έχει παίξει μόνο το Silent Hill ή μόνο το Resident Evil και κράζει και λέει ότι αυτό το παιχνίδι είναι σκουπίδι. Ναι. Και μην το παίξεις εσύ. Μην το παίξεις εσύ. Ναι, σαν, τα επιχειρήματα δεν με νοιάζει που το παίζεις και σ' αρέσει. Καταρχήν και ο ίδιος αυτός που λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ μόνο Silent Hill, ναι. Πάρε Resident. Γιατί ακυρώνει τον εαυτό του στο να δοκιμάσει και κάτι άλλο? Ναι. Είναι game, δεν είναι τόσο σοβαρό να δοκιμάσει και κάτι άλλο. Εντάξει, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω γενικότερα γιατί τσακώνονται μεταξύ τους. Δηλαδή, έχει ο ένας. Βλέπω που βρίζονται στα σχόλια πολλές φορές, όχι στα δικά μας βίντεο. Εντάξει, δυστυχώς δεν συμβαίνει. Δεν ξέρεις τι γίνεται και στο μέλλον, βέβαια. Αλλά έχω δει από άλλα βίντεο που φτιάχνει κάποιος, ας πούμε. Και λέει κάποια πράγματα θετικά για το Xbox. Ναι. Εγώ μπαίνω να δω ποια είναι αυτά τα θετικά για να μάθω έτσι ώστε να δω αν θα πάρω την κονσόλα την καινούργια. Ωραία. Ναι. Από κάτω γίνεται πανικός. Βρίζονται μεταξύ τους. Και δεν καταλαβαίνω δηλαδή, κάθονται και φανατίζονται τόσο πολύ για, ή για τη Sony ή για τη Microsoft, για δύο εταιρείες τώρα, ή για, ναι, και την Microsoft, για δύο εταιρείες στις οποίες κάνουν τα λεφτά τους και αν κάτσουν και το ψάξουν, θα δουν ότι έχουν δικαιωθεί πολύ λιγότερες φορές σχετικά με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν σκάσει. Δηλαδή, στις 100 φορές έχουν δικαιωθεί και έχουν ευχαριστηθεί τις 3. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω. Ναι, καταλάβαινε. Ναι. Ναι, και το κακό είναι ότι. Το καταλαβαίνω. Το κακό είναι ότι έχουν χωριστεί σε διάφορες γκρούπες αυτά τα άτομα. Δηλαδή, βλέπεις Sony εναντίον Microsoft. PC gamers εναντίον των κονσολάδων. Ναι. Nintendo εναντίον όλων. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο και πολλές φορές δηλαδή εγώ αηδιάζομαι όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή με κάτι σχόλια το PC είναι ανώτερο γιατί παίζεται με το PC. Ο καθένας παίζει εκεί που γουστάρει. Εκεί που έχει μάθει, εκεί που του αρέσει για πολλούς διαφορούς λόγους.
Δεν μπορώ να μπω στην άλλη γιατί παίζει. Τι ωραία, έχω επιχειρήματα. Δεν μπορώ να, μπω, να πάω και στο άλλο και να του αρχίσω να τον βρίζω γιατί παίζει αυτή την κονσόλα, γιατί κάνει αυτό, είναι σκουπίδι. Αυτή η χαρακτηριστική. Εδώ αφήνω ένα σχόλιο σε μια φάση τώρα, σε κάποιο βίντεο που είχε ανεβάσει κάποιο και έλεγε τι ακριβώ συμβαίνει με τα 100 παιχνίδια που βάζει με το πάθο, ναι, παιδί μου. Ναι. Και γράφω μια καλή ευκαιρία είναι τελικά τώρα. Α πούμε, όποιο το σκέφτεται για Xbox, έγραψε εγώ ένα σχόλιο από κάτω. Είναι καλή ευκαιρία τώρα. Μία τα backwards compatibility. Θα βάλει και καινούργια παιχνίδια, θα βγάλει και τα λοιπά. Ξέρω εγώ και λέω: έγινε καλή ευκαιρία τώρα να τα σκάσει να πάρει, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αν το σκέφτεται κάποιος. Είναι το πιο λογικό, δηλαδή. Και πετάγεται ένα επιχείρημα. Ναι, και πετάγεται ένα από κάτω και μου λέει: διαφωνώ, PC Master Race. Ναι. Αυτό δεν απάντησε. Αυτό, απάντησα, αυτό δηλαδή. Παιδιά, δεν είναι επιχείρημα καν. Δεν στέκει. Διαφωνώ. Δεν μπορεί να κάνει διάλογο με τέτοιο. Με, τέτοιο, με αυτόν τον τρόπο. Χωρί ότι βλέπω τώρα ότι οι πισάδες την έχουν πιο στραβά με, ναι, με αυτού που λένε. Καλά, και αυτοί που έχουν τώρα Xbox έχουν τρελαθεί. Ναι, το και σιγά σιγά θα πάρει την ανηφόρα και σιγά σιγά θα γίνει της ανομαλίας, ναι, και μια χαρά βρίσκουν τα πράγματα το δρόμο τους. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή τι έγινε, αντίσταση. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Και, ούτε, και το έχουμε συζητήσει και θυμάσαι και ένα άλλο βίντεο που κάναμε Μάκη με το PlayStation Land, που συζητάγαμε λίγο τους συγκεκριμένους λόγους που η Ελλάδα είναι χώρα PlayStation. Ναι. Δεν μ' αρέσει ούτε αυτό το στερεότυπο που έχουν βγάλει ότι στην Ελλάδα δεν κοιτάμε τίποτα άλλο εκτός από Xbox και το λέμε έτσι στερεοτυπικά όμως. Ναι. Εντάξει, έχουμε μάθει αυτό όπως είχαμε συζητήσει και τότε. Είναι λόγω συνήθειας αυτό. Είναι λόγω συνήθειας. Τι θα κοιτάξει πρώτος, όπως εσύ πει και το πολύ αυτό παράδειγμα, ότι άμα έχει πάρει ένα μάξι και σου βγει καλό, την επόμενη φορά θα ξανακοιτάξει το επόμενο μοντέλο στην αρχή αυτό. Ναι. Και το τότε παράδειγμα δώσαμε την περίπτωση του Xbox 360. Πήγε καλά και στην Ελλάδα και στη χώρα μας. Ναι, πολύ το είχαν. Πάρα πολύ καλά. Πολύ το είχαν. Οπότε ναι, δεν νομίζω. Κοίτα, ότι... και το ότι δεν πήγε καλά το Xbox One εδώ πέρα. Δεν είναι καλά, ότι. Παγκοσμίως δεν πήγε καλά. Ναι, παγκοσμίως δεν πήγε καλά, αλλά είναι και. Από την πρώτη E3 που παρουσιάστηκε το Xbox, αυτό που λέγανε TV, 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 το ένα και το άλλο. Όλα είναι πάρα πολύ, ναι. Από εκεί, ακούγοντας και τα σχόλια άλλων, και ήταν και κάποιοι οι οποίοι, ας πούμε, μετράει η γνώμη τους σαν YouTubers. Ναι. Όλα αυτά μαζί το χαντακώσανε λίγο το μηχάνημα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν είναι σχόλιο μάλλον. Καλά, ναι, εντάξει. Λόγος είναι αυτό. Απλώς, παιδιά, αυτό θέλαμε να συζητήσουμε λίγο και με αυτή η τοξικότητα που υπάρχει ανάμεσα στους gamers. Ναι, και μιλάμε. Γιατί στην ουσία όλοι στο συνθετικό αυτό που έχουν, είτε είναι κονσολάκιδες είτε πισάδες, είναι gamers. Έτσι. Καλό θα είναι να είστε όλοι. Πώς να το πω, μονιασμένοι, λες και γίνεται κανένας πόλεμος. Δεν χρειάζεται, ναι, πάντα υπάρχει υποκειμονικότητα. Το καλό είναι να έχεις μια ανεκτικότητα στο του αρέσει του αλλού κλπ. Και άμα διαφωνείς με επιχειρήματα και με ωραίο τρόπο. Η λογική είναι. Η ευγένεια πάντα πρέπει να υπερισχύει της αγένειας. Η λογική, για παράδειγμα, είναι όπως εμένα έρχονται καμιά φορά και με ρωτάνε φιλαράκια. Ναι. Δεν είχαν ασχοληθεί παλιά πιτσιρικά τη μέσα Sega με Super NES και τέτοια. Τώρα επειδή είναι πιο μεγάλη και έχουν τα παιδιά και αυτά και πρέπει να κάθονται μέσα και ξέρεις τώρα, δεν μπορείς να χαλάσεις και λεφτά. Ναι. Πήραν, ας πούμε, έχω κανένα δύο πήραν Xbox και μου λένε με Xbox ασχολείσαι, παίζεις. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω, λέω, τι θέλετε. Αν του πει 4-5 παιχνίδια, ρε παιδί μου, θα σα πω λέω 4-5 παιχνίδια, αλλά θα είναι. Ξέρεις. Και για τις δύο κονσόλες. Ας πούμε, να τους αυτό είναι το θέμα. Να μπορείς να προτείνεις τον άλλον για να δώσεις μια λύση στο μηχάνημα που έχει, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Όχι να του πει τι, πήρες Xbox, καλά, εντάξει, αντί για. Ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Όταν σου ζητάει όμως βοήθεια, πρέπει να το βοηθάς γενικώς, όπου και να είναι. Και ένα καλό PC που έχουν φτιάξει μερικοί και με ρωτάνε, έφτιαξα ένα PC, τούμπανο, τι να πάρω. Τους λέω 2-3 πράγματα γιατί δεν έχεις ξαναπαίξει, αυτά και αυτά είναι για σένα. Ναι, 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 ναι. Καταλαβαίνεις. Είναι δηλαδή αυτό ακριβώς πάνω σε αυτό που είπες, θα πατήσω και θα πω ότι όταν έχεις έτσι κλειστό το οπτικό σου πεδίο, χάνεις πολύ ωραίες συζητήσεις, πολύ ωραίους φίλους μπορείς να χάσεις. Δηλαδή χάνεις στιγμές επειδή είσαι πάρα πολύ κλειστός άνθρωπος. Δηλαδή, γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί να είσαι τόσο κλειστός σε άλλους ανθρώπους και να τους γιώνεις και να τους ακυρώνεις σαν ανθρώπους. Ναι. Επειδή επιλέξανε μια διαφορετική πλατφόρμα και αγαπάνε ένα διαφορετικό σύστημα που εσύ δεν γουστάρεις. Βρε, και δεν είναι μόνο ότι διαλέξανε, μπορεί και οικονομικώς να τους στέκει καλύτερα. Για παράδειγμα, το να πάρεις μια κονσολά είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν χρειάζεται να κάτσεις να σκεφτείς τι θα στήσεις. Άμα δεν έχεις κάποιο γνωστό, ποιος θα σου στήσει καλό υπολογιστή. Ναι. Εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω να στείλω καλό υπολογιστή. Έχω γνωστούς, ναι, και όταν χρειαστώ κάποια στιγμή θα με βοηθήσουν. Αλλά ο άλλος, ο άσχετος που σου είπα τώρα, τι να πάει να φτιάξει PC. Ναι, δεν μπορεί να φτιάξει PC. Εσύ ξέρεις τι, δεν με ενοχλεί κιόλας να λένε αυτοί που παίζουν PC να λένε α, το PC τα νικάει όλα κλπ. Εντάξει, είναι αυτονόητο αυτό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιον να σου πει ότι το PC θα παίξει καλύτερα από ότι μια κονσόλα.
Απλώς η επιλογή που πήραμε κονσόλα είναι πολύ συγκεκριμένη. Όπως και η επιλογή του που να πάρει PC είναι επίσης συγκεκριμένη. Με γεια του μαγιά του και χαρά του που την πήρε. Ας την ευχαριστηθεί όπως θα ευχαριστηθούμε και εμείς οι κονσόλες, όπως θα ευχαριστούμε και εμείς οποιαδήποτε άλλη κονσόλα. Αυτός που παίρνει PC, εγώ πιστεύω, είναι λόγω του ότι θέλει να βλέπει να έχει την καλύτερη οπτική εμπειρία. Ναι. Σαφέστατα. Πιο σταθερή, να παίζει με ποντίκι κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια ή κάποια παιχνίδια που δεν μπορούν να βγουν σε κονσόλες όπως strategy games κλπ. Τα click and point, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορείς να τα παίξεις. Δεν υφίστανται σε κονσόλες. Ναι, εντάξει, ή μπορεί να βγουν σε υπηρετικό μοντέλο. Ή τα strategy. Δεν μπορείς να τα παίξεις αυτά τα πράγματα σε κονσόλες. Εντάξει, ναι. Μόνο τα first person ξεφεύγουν γιατί έχουν βελτιώσει κάπως, έχουν παραμετροποιήσει το χειρισμό. Αλλά και πάλι τώρα το παίζεις με ποντίκι και πληκτρολόγιο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό εμείς απλώς απορρίπτουμε αφάνταστα το οποιοδήποτε fanboy leak, είτε είναι Sony fanboy, είτε Microsoft fanboy, είτε PC fanboy. Και δεν ενδιαφερόμαστε να μπούμε σε οποιαδήποτε κόντρα. Ναι. Έτσι, παίζουμε εκεί που γουστάρουμε και εκεί που νιώθουμε καλά να παίξουμε. Παντού. Ο καθένα, δηλαδή, ή ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι που κάνουν βίντεο μόνο για PlayStation και ξαφνικά τους λένε: α, γιατί έκανες για Xbox, αφού όλοι για PlayStation δεν έκανε. Δεν μας έλεγες ότι το PlayStation είναι τούμπανο, κάνει το ένα το άλλο. Δεν κατάλαβα, δηλαδή είναι τόσο σοβαρό να αλλάξει γνώμη για κάτι που τον διασκεδάζει και να πάει σε μια άλλη κονσόλα. Αυτό δεν είναι. Στην προηγούμενη γενιά, εγώ θυμάμαι, είχα PlayStation 1, PlayStation 2, στην προηγούμενη γενιά, επέλεξα πρώτα το 360. Γιατί είδα παιχνίδια που με ενδιαφέρουν εκεί, που δεν είχε τότε το PlayStation 3. Άσχετο που ήταν και πολύ ακριβό ακόμα τότε και μου ήταν πιο πρόσφατο να πάρω ένα 360. Οπότε είναι κακό να απορρίπτεις πράγματα που, ας πούμε, άμα είχα απορρίψει το 360. Θα είχα χάσει πολλές εμπειρίες που θα τις είχα αποκτήσει παίζοντάς του. Το χειριστήριο, ας πούμε, δεν θα ήξερα καν πώς είναι ένα χειριστήριο 360, που αυτή τη στιγμή είναι μια εξέλιξη με το One, πολύ καλό χειριστήριο. Ναι, φυσικά. Και έχω κερδίσει, δεν έχω χάσει. Αυτό ξέρω εγώ, ότι παίζοντας 360 κέρδισα, δεν έχασα. Και εγώ είμαι, ναι, εντωμεταξύ, εγώ είμαι και σκαλωματικός, ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, έχω τώρα PlayStation 4, αν τώρα μου την έχει δώσει να πάω να πάρω το Xbox One. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα για 2 χρόνια να παίζω μόνο Xbox One X. Ναι. Σε τέτοια φάση. Ή ξέρω εγώ με τον Nintendo, θυμάσαι το Wii να το είχα πάρει. Που δεν ασχολιόμουν με τίποτα άλλο. Για μήνες όμως. Δεν ασχολιόμουν με τίποτα άλλο, μόνο με το Wii. Καλά, αυτό έγινε και με το 3DS. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο άλλος να σκέφτεται πρώτα ποια κονσόλα θα πάρει και θα υποστηρίξει και να μην μπορεί να ακυρώσει όλο αυτό και να πει: θα πάω τώρα σε άλλο σύστημα. Ναι. Πόσο σοβαρό είναι τέλος πάντων αυτό. Είναι αυτό που σου είπα. Χάνεις εμπειρίες. Χάνεις πολύ όμορφες στιγμές. Ναι. Και καλώς ή κακώς όλες οι κονσόλες μπορούν να προσφέρουν κάτι. Οποιαδήποτε και ακόμα και η άπατη κονσόλα έχει ένα έστω του παιχνίδι που είναι εμπειρία, ρε παιδί μου, να το παίξεις. Δηλαδή, αυτό που το αγοράσεις, νομίζω πέρασε καλά. Ακόμα και το GameCube, ας πούμε, αν θυμηθούμε. Και το Xbox το πρώτο, αν θυμηθούμε. Βέβαια. Όλα είχαν κάτι να σου δώσουν. Άσχετα αν δεν υποστηρίχθηκαν όπως πρέπει από τις εταιρείες ή από τους publisher κλπ. Κοίτα, οι εταιρείες και οι publishers τώρα θα κοιτάξουν μια ζωή το χρήμα. Δεν κοιτάνε το συμφέρον το δικό σου, δεν κοιτάνε την τσέπη τη δικιά σου, κοιτάνε να δουν πώς θα κάνουν το χρήμα. Ωραία, που το πες, γιατί θέλω να συνδυάσω. Αυτό το φανμποϊσμό το θέλουν οι εταιρείες. Πόσο το εκμεταλλεύονται. Εγώ πιστεύω ότι το θέλουν. Το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ. Το βλέπουμε στην κάθε E3 πώς προσπαθούν με τα exclusive, με το να την μπουν στον αντίπαλο, να δώσουν στο κοινό από κάτω μια αρένα. Να αρχίσει να δαγκώνει τον αντίπαλο, να νιώσει ότι είμαι fanboy. Και θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα με αυτό που λες. Ναι. Όταν βγήκε η Sony και έκανε στην πρώτη Y3 που παρουσίασε το Xbox, δεν είπε ότι δεν. Τέλος πάντων, σε εισαγωγικά δεν θα μπορείς να δανείσεις γενικότερα το παιχνίδι σε φίλους σου. Αμέσως μετά την επόμενη μέρα, δεν θυμάμαι τώρα πότε είχε βγει ακριβώς, νομίζω τις επόμενες ώρες, εν πάση περιπτώσει, δεν βγήκανε οι Ιάπωνες και βγάλανε. Το βιντεάκι το χιουμοριστικό. Τώρα πώς μπορούμε να δανείσουμε το παιχνίδι στο φίλο μας. Ναι, ρε φίλε, να το. Τι κάνανε άλλοι από κάτω, ξέρεις. Μόνο βαρελότα δεν ρίξανε μέσα στην αίθουσα. Και σου την είπανε, είναι αυτή η φάση. Πω τη σούπερ τώρα. Ναι, είναι αυτή η φάση. Οι εταιρείες φυσικά και το θέλουν και το εκμεταλλεύονται αυτό, γιατί θέλουν, αποκτώντας fanboys, αποκτούν σταθερή βάση. Δηλαδή, αποκτούν καταναλωτές οι οποίοι θα αγοράσουν ξανά και ξανά. Εθελοτυφλώντας για τα υπόλοιπα συστήματα, αν είναι καλά ή κακά, θα αγοράσουν την ίδια κονσόλα, την ίδια πλατφόρμα. Επειδή πάλι δεν βλέπουν αν αυτή η κονσόλα είναι καλή ή κακή ή είναι αυτή που θέλουν. Εδώ βλέπω ανθρώπους που χαίρονται με τις πωλήσεις των κονσολών, λες και παίρνουν λεφτά οι ίδιοι. Ναι. Πώς πήγε φέτος, δηλαδή αυτό το μήνα έσχισε η τάδε κονσόλα. Ναι, έλατε. Και τρελαίνονται και λένε αυτό δείχνει την άνοδο και ξέρω εγώ το ένα και το άλλο.
Κάτσε ρε φίλε, εσύ παίρνεις λεφτά. Αυτό, ναι, αυτό το κοιτάς μόνο σε περίπτωση που θες εσύ να μάθεις, παιδί μου, πες ότι δεν έχεις πάρει καμία κονσόλα τώρα. Xbox One, PlayStation 4 και Switch. Είναι ωραίο να το κοιτάξεις, άμα ξέρεις, αυτή πάει καλά, άμα έχεις και λίγο άγνοια, αυτή πάει καλά, θα υποστηριχθεί και με παιχνίδια, οπότε είναι πιο safe επιλογή να αγοράσω. Ναι. Μόνο εκεί, μετά να κάθεσαι να παθιάζεσαι για τους ισολογισμούς των εταιριών και με πόσα κονσόλες έχουν κάνει ship στα καταστήματα ή όχι, νομίζω ότι κάνει όλο το νόημα του game. Ακριβώς. Ακριβώς. Κάνει όλο το νόημα. Γιατί νομίζω ότι τα κοιτάγαμε για τετραπαλιά. Αν και υπήρχαν σε κάκιδες και τετάκιδες. Ναι, δηλαδή εγώ θες να πεις ότι κοίταξα τις πωλήσεις, ας πούμε τότε. Δεν το κοίταγα όμως τότε. Όχι, δεν το κοίταγα. Κοίταγα να δω τι είχε διπλανός μου. Ναι, ναι. Γιατί κοίταγα να δω τι είχε διπλανός μου. Γιατί τότε ήταν άλλη κατάσταση όμως. Ναι, και κοίταγα να δω αν έχουν οι δύο τι έχουν για να μπορώ να ανταλλάζω μαζί τους. Για να μην μπορώ να χαλάω λεφτά όλη την ώρα να παίρνω παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Που δεν θα τα χάλαγα γιατί δεν θα μου δίναν για δική μου. Ναι, αυτός ήταν ο λόγος που πήρα Sega. Αν ήταν στο χέρι μου και είχε ο πατέρας μου φράγκα. Και ήταν πιο άνετος. Ναι, SNES. Ναι. Και SNES και SNES. Μπορεί να και τις δύο, ναι, 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 αυτό. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια ότι ακόμα και τότε περίοδος υπήρχε κόντρα Sega. Χοντρή. Χοντρή. Sega Nintendo, συγγνώμη. Με πρώτη και καλύτερη τη Sega, η οποία ναι, είναι κύμα. Δηλαδή τα έχουν χοντρά στα διαφημιστικά. Όχι απλά χοντρά. Εγώ έλεγα ναι. Πως δεν τους κάνανε μήνυση τότε. Έτσι, ναι, έχω δει κάτι διαφημιστικά ναι. Παλιά γιατί Nintendo και τέτοια και λέει τι κάνουν, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, ναι. Πάλι είναι ένα παδιλίκι εκεί πέρα που προσπαθούμε να περάσουμε. Οπότε προϋπάρχει αυτό το πράγμα, έχει κατασκευαστεί μεν και προϋπάρχει πολύ καιρό τώρα. Έχει χτιστεί δηλαδή πάνω σε αυτό γιατί είναι αυτό που σου είπα, βοηθάει στο να αποκτήσουν φανατικό κοινό. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα και τώρα που η Sega δεν έχει κονσόλα. Άμα ανακοινώσει Dreamcast 2, ας πούμε, δεν θα το κάνει, αλλά λέμε. Θα ξεκινήσουν πολλοί σεγκάκιδες και θα πούνε θα το ναι. Πάρω ρε φίλε για την ανάμνηση ναι, θα το πάρω για την και Sega Power και λοιπά. Εν τω μεταξύ θυμάμαι είχες κάνει εσύ ένα post νομίζω στο Facebook με τον Dreamcast και είχες γράψει με τον Dreamcast αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα ναι, αν ναι, 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 καταλάβω και λες ότι αφού δεν το αγόρασε κανένας τον Dreamcast τέλος πάντων πώς έχουν βγει τόσοι νοσταλγοί. Ναι, πώς έχουν βγει τόσοι αν το είχαν αγοράσει όλη αυτή η νοσταλγή του Dreamcast ναι. Την κονσόλα δεν είχε πάει απατή. Ναι. Ναι, ρε φίλε, γιατί ξαφνικά έχουν βγει όλοι. Πω, τι κονσολάρα ήταν το Dreamcast κλπ. Εγώ να πω ότι θα ξεκινήσω δικό μου κινημά καινούργιο για το Wii U. Θα κάνω το ίδιο όπως έχουν κάνει όλοι με το Dreamcast με το Wii U. Να συνεχίζουν να βγάζουν ανεξάρτητα παιχνίδια. Ναι, ανεξάρτητα παιχνίδια και τι κονσολάρα ήταν το Wii U και τέτοια. Δεν ξέρω, έτσι θα το κάνω εγώ έτσι με αυτή μου. Γιατί χάθηκε άδικα πολύ λίγα χρόνια. Δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε φίλε, αυτό που έγινε. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Γιατί είναι κονσολέρα και θα είχα δει καλύτερα πράγματα εκεί πέρα. Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι αυτό που το τάπω. Οθόνη πάνω. Και δεν είδα. Αυτό που περίμενε. Δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό που ήθελε να. Λοιπόν, παίξτε Zombie U. Στο... Όχι, Zombie. Το Zombie. Να το πούμε Zombie, αλλά είναι το Zombie U στην ουσία. Παίξτε το στο Wii U και παίξτε το στο PlayStation. Στο PlayStation ή στο Xbox ή στο PC, μηδέν. Άμα το παίξετε στο Wii U, θα πάθετε σοκ. Παίξτε το Rayman στο PlayStation ή στο Xbox αντίστοιχα ή στο PC. Υπάρχει στο PC, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω υπάρχει. Και παίξτε το μετά και στο Wii U. Εκεί να δείτε διασκέδαση. Δηλαδή, έχω παίξει 3-4 παιχνίδια που χρησιμοποιεί στο pad. Ναι. Και έχω πάθει σοκ. Ναι, δηλαδή, όχι, και αυτό το λόγο μου την έχει δώσει. Όχι, δεν παίζονται στις άλλες κονσόλες και μπορεί να το παίξει. Απλώς είναι μερικοί μηχανισμοί που έχουν φτιαχτεί ειδικά για το tablet της κονσόλας και. Δίνει ένα συν παραπάνω στο παιχνίδι. Σκεφτείτε το Bloodstain που βγαίνει τώρα από το Goji Garage. Θα βγει τώρα, τέλος πάντων το περιμένουμε. Mm. Σκεφτείτε τώρα να το παίζετε στην οθόνη, όποιος παίζει τα Metroidvania παιχνίδια. Και στο pad στην οθόνη να έχεις μενού μέχρι τη μέση και χάρτη από εκεί. Ρε φίλε, εντάξει τώρα. Ναι, είναι βολικό, δεν ξέρω γιατί. Ή το Zelda, το Breath of the Wild. Ανοιχτό σου χάρτη εδώ, ανά πάσα στιγμή κοιτάς ούτε να πατάς start να περιμένεις την οθόνη, ούτε τίποτα. Εγώ είχα δηλαδή νομίζω ότι θα το κάνω ένα σύστημα σε όλες τις κονσόλες. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Και εμένα μου άρεσε. Εντάξει, τώρα το πήγαμε αλλού τη συζήτηση, καταλαβαίνετε. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, να ξαγυρίσουμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Όχι. Εμείς αυτά που θέλαμε τα είπαμε. Ήθελαμε να ασχοληθούμε κάποια στιγμή με τα fanboys. Και... Με τους fanboysμούς, όχι με τα fanboys. Ναι, δεν ασχολούμαστε με κανέναν. Ναι. Με το φαινόμενο του fanboysμού. Με το fanboysμού, με το παντελίκι. Με το παντελίκι. Ναι, γιατί δεν υπάρχει νόημα σε όλο αυτό. Ναι, δεν υπάρχει νόημα. Εμείς θέλουμε να περνάμε καλά και δόξα τω Θεώ, ευτυχώς η κοινότητά μας δεν είναι τοξική. Ελπίζουμε να παραμείνει έτσι. Τόσο γεμάτη και όρημη. Μας βοηθάει και εμάς να κάνουμε τέτοια βίντεο που θέλουμε ναι. Και να συζητάμε. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ό,τι ήταν να πω, το έβγαλα εγώ. Εντάξει, το βγάλαμε μέσα μας κιόλας. Ναι.
Ήθελα να την κάνω αυτή τη συζήτηση. Ναι, εγώ. Στο έχω ξαναπεί. Ναι, έπρεπε να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Γιατί πέραν από τις δεκάδες, τριάδες, πεντάδες, αγαπημένα, ναι, μια αγαπημένα κλπ. Είναι και κάποιες απόψεις μας, το οποίο θέλουμε να τις εκφράσουμε και θέλουμε να τις μοιραστούμε. Γιατί είναι και, ένας ακόμα στόχος του καναλιού και αυτό το. Πέρα από το gaming, είναι και οι προβληματισμοί μας γύρω από το gaming. Βέβαια. Αυτό. Και χαιρόμαστε πολύ να γνωρίζουμε άτομα που σκέφτονται παρόμοια με εμάς. Mm-hmm. Αυτά. Αυτά, θα κλείσουμε. Κλείνουμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε πάντα καλά και υγιείς. Με άφωνο gaming. Stay joystick.